επειδή εσείς οι δυο γνωρίζεστε καλά, εμείς δεν έχουμε ξανασυναντηθεί. Όχι, δεν σ' άφηνα. Δεν σ' άφηνα να την γνωρίσεις. Είχα βάλει κόφτη, είπα όχι. Μπεκατόρ, μακριά. Τώρα όμως εσύ κάτσε εκεί και μη μιλάς. Να μιλήσουμε μαζί. Έλα, ναι. Ρε Μαρία. Άσε την κοπέλα. Άσε την κοπέλα. Έχω μια πορεία. Είσαι τόσο γλυκό και καλό παιδί. Ειλικρινά, βγάζεις αυτή την άβρα και αυτή την εικόνα. Είσαι πάντα έτσι. Σε γενικές γραμμές, ναι. Υπάρχει άλλη Μαρία εκτός από αυτή τη γλυκιά, την ωραία, την πυθύνια Μαρία που βλέπουμε. Και αν ναι, πώς είναι, θα αγριέψουμε. Γενικά δεν αγριεύω. Ναι. Τα βάζω με μένα. Δηλαδή, θα πω την αλήθεια μου σε αυτόν που με έχει πειράξει, αλλά μετά θα τα βάλω με μένα. Και αν είναι να φωνάξω, δεν θα φωνάξω στον άλλον, θα φωνάξω σπίτι μόνη μου, σε μένα. Πώς να σας το πω τώρα. Πώς θα πεις εσένα να φωνάξεις. Τα λέω μόνη μου και γιατί την πάτησες πάλι και γιατί. Αυτό το λέω κι εγώ. Ναι, ότι δεν φταίει αυτός, εγώ φταίω που είμαι χαζή. Εγώ που είμαι αυτό και εκείνο. Στον Αντώνη όμως, για να τα λέμε όλα, γκρινιάζω. Δηλαδή, άμα κάποια μέρα έχω γκρίνια, υπάρχει ξάψαλμος από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η σχέση σου τώρα με τον άντρα σου είναι και λίγο. Βάζεις χιούμορ σε αυτό όλο. Δηλαδή, όταν περιγράφεις σχέση με τον άντρα σου, συνήθως καταλάβουμε να γελάμε. Μα υπάρχει λίγο αστείο σε όλο αυτό. Δηλαδή, από τη ζήλια που τον παίρνει τηλέφωνο στο FaceTime, ας πούμε, να δει που είναι και με ποιον είναι. Α, τα κάνεις και εσύ αυτά. Ναι, αυτά κατάλαβες. Ναι, αυτά κάνω. Φυσικά κάνω πάρα πολύ. Κάνω εγώ πολλά. Αλλά τι κάνεις. Γιατί μετά από τόσο. Όχι τρελά. Το κάνεις πάντα. Ή όσο περνάει ο καιρός. Όχι, το κάνω πάντα. Τώρα αυτό είναι λίγο ψυχεδελικό που θα πω. Εμένα μου αρέσει όλο αυτό. Ναι. Εσύ το ξέρεις, Μ' αρέσει που μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία λίγο τη ζωή. Σημαίνει ότι έχεις ενδιαφέρον ακόμη γι' αυτό. Ναι, μ' αρέσει κιόλας να μην είναι όλα τακτοποιημένα. Θέλω να υπάρχει κάτι. Ναι. Που να ανάβει τα αίματα. Τα ανάβεις μόνο εσύ ή τα ανάβει και ο Ντόνης. Δεν τα ανάβει ο Ντόνης. Όπου είχα να τα ανάβεις, κατάλαβες. Κάνει διπλό κόπο. Μόνη μου τα ανάβω. Δηλαδή, τι σου έρχεται κάτι, ο Αντώνης, όχι, καμιά φορά ας πούμε, βγαίνουμε με τους φίλους σου, παιδί μου, γιατί έχει 2-3 φίλους που τους αγαπάω πάρα πολύ. Και αρχίζω και να και που κοίταξες και έκανες και αυτά. Και... Ο Αντώνης πίνει τον καφέ, θα διαβάσει κάτι στο ίντερνετ και αυτά και λέει. Σου λέει, μόνο τους τα λέει, μόνο τους άκουει. Εγώ βλέπετε τι κάνω εδώ πέρα, μόνο τους. Έχεις όμως ανασφάλεια, γιατί λένε ότι η ζήλια συνήθως ξεκινά από δική μας ανασφάλεια. Εσύ φροντίζεις να είσαι πάντα όμορφη μαζί του, να είσαι περιποιητική, να είσαι σεξι. 20 χρόνια είναι μαζί, ρε παιδιά. Τι όμορφη. Καλά, γιατί. Κοίτα, εγώ θέλω μόνο να είμαι όμορφη. Μόνο παντόφλα και ένα baby doll, πώς το λένε. Baby doll. Το θέμα μου εμένα είναι ότι γενικά, ας πούμε, στο σπίτι. Η παντόφλα με πομπόν. Ναι, αυτό, όχι, κάπως. Η παντόφλα μου, ας πούμε, δεν είναι ωραία. Το νυχτικό είναι ωραίο ή δεν φοράω νυχτικά. Α, το καλά το πας. Σεξ δηλαδή. Όχι, πιτζάμες. Είναι, εκεί δεν το έχω πολύ ωραία. Κάτι καμιά νεότερη Μπεκατόρου. Και πιο αποφασισμένη. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Άκου. Τι λες τώρα. Όχι, κοίτα, ένα λεπτό, θα σου πω τώρα κανονικά. Η αλήθεια είναι, γιατί εγώ το πιστεύω αυτό, ότι εμείς πρέπει να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες από τον άντρα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Δεν παντρεύτηκα και πάχυνα και άφησα τον εαυτό μου. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Αλλά ας πούμε τώρα στο σπίτι. Σε γνώρισε με πιτζαμούλα. Όχι, ήταν καλοκαίρι. Κατέληξε και φορούσα. Πιτζαμούλα, ωραία. Μπιντό, σατάν. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εκεί λίγο στο σπίτι το έχω αφημένο. Έχω μία φίλη λοιπόν, να σου πω αυτό έχει ενδιαφέρον, η οποία κάθε χρόνο μου παίρνει κάθε Χριστούγεννα πιτζάμες να είναι λίγο πιο σεξι. Γιατί εγώ είχα πάντα μαρκουδάκια και μου λέει πώς θα κρατήσεις τον άντρα σου με την πιτζάμα με το Σνούπι. Ναι. Και τις πετάω λοιπόν εγώ αυτές και έχω τις λίγο πιο. Α, έχεις. Τις λίγο. Όχι, μην νομίζεις, δεν έχουν πάνω αρκουδάκια. Πιο σύγχρονη γραμμή αυτό. Αυτός κάνει καμιά προσπάθεια, ρε παιδί μου. Πάει γυμναστήριο, λίγο προσέχει. Ναι, πάει. Δεν αφήνεται. Δεν έχει αφαιθεί καθόλου, είναι πολύ. Α. Πολύ. Στα γυμναστήριά του και τα λοιπά. Αν σας δω έξω, θα πω ένα ερωτευμένο ζευγάρι ή θα πω δύο φίλοι. Όχι, ερωτευμένο ζευγάρι. Γιατί πώς είστε πιο αγκαλιά. Συνέχεια είμαστε αγκαλιά. Ωραία. Χαϊδευόμαστε και τα λοιπά. Πώς. Μπράβο, ρε Μαρία, μ' αρέσει. Είναι πολύ αστεία. Γιατί είναι αστεία. Γιατί η Μαρία. Όχι. Εγώ σοβαρά τη ρωτάω. Ναι, σοβαρά κι εγώ το απαντάω. Πώς είμαστε εμάς. Αφού δεν μας έχεις δει, δεν είμαστε έτσι. Μ' αρέσει. Έτσι είμαστε. Και στο σπίτι είμαστε έτσι. Και στο κρεβάτι μας. Δεν το περιποιείσαι, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Είναι... Δηλαδή να βλέπω την άρση, ξέρω εγώ, μείνει στην παραλία, ρε παιδί μου, πάει και του βάζει λάδι, να μην καεί τέτοια πράγματα. Καλά, δεν βάλω λάδι, γκρινιάζεται με περιποιητικά. Θέλω να πω τέτοια πράγματα τα οποία δεν στα ζητάει κάποιο. Συνέχεια τα κάνω. Και άμα ρωτήσει τον Αντώνη, γιατί πρόσφατα είμαστε σε μια παρέα και το ρώτησαν, πε μα. Πώς γίνεται να είστε μαζί 20 χρόνια και να είστε τόσο καλά. Γιατί δεν είναι ψέμα αυτό, είναι αλήθεια.
Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, και είπε τη δική του εκδοχή που δεν την είχαμε συζητήσει ποτέ, ότι εμένα η Μαρία με έχει κερδίσει με την αφέλειά της, με όλο αυτό το ωραίο, το καθημερινό, το χαριτωμένο. Ναι. Δεν έχω πλήξει ποτέ, δεν με έχει στενοχωρήσει ποτέ. Είναι η χαρά και όντως μέσα στο σπίτι έχουμε χαρά, δόξα τω Θεώ. Εκτός από τα δύσκολα που έχουμε περάσει. Είναι η ειλικρίνεια που δεν έχουμε πει ποτέ ψέμα ο ένας τον άλλον. Είναι αυτά. Είναι... που δεν έχουν σχέση αυτά, ούτε με το σεξ, ούτε με τίποτα άλλο. Δεν έχει... αυτό είναι άλλο. Άλλο κομμάτι είναι αυτό. Η καθημερινότητα δεν είναι το σεξ. Και εγώ το λέω και στις φίλες μου, τώρα πιάνω, αλλά... Δεν πειράζει, πες τα σε. Θα το πω αυτό. Ότι το λέω και στις φίλες μου που μπορεί ακόμα να ψάχνονται να μην έχουν κατασταλάξει. Ναι. Σίγουρα το σεξ είναι πάρα πολύ βασικό για να κρατηθεί μια σχέση. Όταν τώρα φτάνεις όμως τα 20 χρόνια, είναι και αυτό. Είναι η αγάπη, είναι η τρυφερότητα. Εγώ τον Αντώνη τον προσέχω πάρα πολύ. Εσύ παντρεύτηκες πολύ μικρή. Όμως. Εγώ παντρεύτηκα... Όχι. Άκου. Παντρεύτηκα στα 33 μου. Ναι. Αλλά αν σκεφτείς, είχα σχέση με τον Αντώνη 7 στα 8 χρόνια. Ναι. Ήμασταν καιρό μαζί, δηλαδή. Ναι. Και είχαμε συζήσει και ένα χρόνο. Είχαμε περάσει εξετάσεις, ναι, δηλαδή δεν, ναι, γινόταν. Από πιτσιρίκη όμως είσαι. Με τον Αντώνη, ναι. Το γάμο γιατί τον αργήσατε 7 χρόνια. Ορίστε. Το γάμο γιατί τον αργήσατε. Τον Αντώνη να ρωτήσεις. Δεν σου έκανε πρόταση. Όχι. Δηλαδή τα είχατε έτσι. Ναι, καλέ. Αναρωτήθηκες ποτέ. Ορίστε. Αναρωτήθηκες ποτέ. Δηλαδή να του πεις τι θα γίνει με εμάς, αυτά που λέμε. Ναι, καλέ, τα είπα. Α, τα έλεγε. Τα έλεγα. Όχι, στην αρχή το παίζα και εγώ πολύ άνετη. Ναι, έτσι. Αλλά όταν περάσαν τα 3-4 χρόνια και ήμουν σίγουρη, γιατί. Ναι. Πίστευα ότι δεν θα παντρευτώ. Για να πω την αλήθεια. Τον Αντώνη ή κανέναν. Γενικά. Όταν ήσουν μικρή όμως. Ναι, πίστευα ότι. Όλο κάτι θα με πείραζε, κάτι θα μου την έσπαγε, με κάτι θα ξενέρωνα εύκολα. Έτσι ήμουνα παλιά. Αλλά με τον Αντώνη πέρασαν 3-4 χρόνια και δεν με ξενέρωνε τίποτα. Δεν μου την έσπαγε τίποτα και όχι μόνο αυτό, γούσταρα και πιο πολύ. Και λέω τώρα αυτό δεν πρέπει να το χάσω. Ναι. Και άρχισα να λέω και τι θα γίνει και αυτά. Θα σιγά σιγά. Αυτός τι σου απαντούσε σιγά σιγά. Σιγά σιγά, ναι. Ήταν δύσκολος. Εγώ το ξέρω από την αρχή ότι ήταν δύσκολος. Αυτός τι φοβόταν το γάμο, σαν. Δεν τον ήθελε. Ναι. Επίσης λοιπόν, κάνω σαν να είναι εδώ ο Αντώνης. Ναι. Άμα το ρωτούσα, θα έλεγε τώρα σίγουρα ότι αν δεν ήταν η Μαρία, εγώ δεν θα παντρευόμουν ποτέ. Ναι. Ναι, μπορεί να ισχύει αυτό, βέβαια. Ισχύει. Όχι, ισχύει γιατί, ναι, αυτή είναι η αλήθεια του. Ναι. Και το ξέρω 100%. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν κατάλαβε και εκείνος ότι. Να το πάρω το χωρίς. Ναι. Θα φύγει αλλιώς. Κατάλαβε ότι εγώ το ήθελα πραγματικά. Δεν το ήθελα. Γιατί δεν του έκανες εσύ πρόταση. Του έκανα. Εσύ του έκανες πρόταση. Ναι. Πώς. Του είπα μία μέρα, ήμασταν στο αυτοκίνητο και του λέω, λοιπόν, αφού είχαμε συζήσει ένα χρόνο, του είπα τελειώνουν τα ψέματα πια, θα παντρευτούμε. Και θα κάνεις τον Αύγουστο του καλοκαίρι. Όχι τον Αύγουστο, άκουσε με. Θα παντρευτούμε, του λέω. Μένει κάγκελο το Δεκέμβριο. Ήτανε, να είναι ωραία, λέω, να το κάνουμε κοντά στα Χριστούγεννα, δεν μου άρεσε η ιδέα, αλλά το είπα γιατί λέω, ναι, βέβαια. Ό,τι μπορώ. Λέω, ήδη σκέφτομαι το στολισμό των Χριστουγεννιάτικων. Σκέψου, λέω, να παντρευτούμε παραμονές Χριστουγέννων. Δεν μιλάει. Και εκεί μου λέει, ας παντρευτούμε το καλοκαίρι. Πιανού έτους, του λέω. Ήτανε το 2006 που του το είπα. Και μου λέει, εντάξει, το καλοκαίρι του 7. Πήρα τηλέφωνο την εκκλησία. Α, τα κανόνες. Λέω, παίρνω αύριο τηλέφωνο. Τι αύριο, τώρα. Έπρεπε να πάρω, γίνει ανοιχτή η εκκλησία. Ναι. Αυτή ήταν στον Άγιο Γιώργιο, στο Καβούρι, όπου εμείς φυσικά, αυτό είναι το φοβερό. Μιλάω πολύ. Όχι, μιλάς ωραία. Για λέγει, πήρε την εκκλησία. Είσαι τέλεια. Έλα, λέγε. Όχι, πήρα τον Άγιο Γιώργιο στο Καβούρι, λέει τα βιβλία των γάμων εδώ ανοίγουν την τάδε ημέρα. Τι είναι το βιβλίο. Δεν ξέρω. Ακούστε το αυτό. Έτσι γινόταν τότε, δεν ξέρω να γίνει τώρα. Εκεί. Μπαίνει στη λίστα. Ναι, συνέχισε. Όχι, ήταν με. Πώς λέγεται αυτό που, το καρεκλάκι στην εκκλησία, το στασιδάκι, το μικρό. Ναι. Πηγαίνανε στην εκκλησία, άνοιγε ας πούμε το γραφείο στις 4, ναι, αν μπορεί και να μην θυμάμαι, ναι, καλά, και πηγαίνανε από τις 12 για να κλείσουν την ημερομηνία και την ώρα που θέλανε. Ναι, ναι, ναι. Και φτάνουμε εμείς στις 6 ώρα, αφού έχουμε βρει το μερί κίνηση στον περιφερειακό, να φτάσουμε και να λέω, Θεέ μου, δεν θες να παντρευτώ, γιατί μου το κάνεις αυτό, και φτάνουμε εκεί. Και ο κόσμος είναι μέχρι έξω. Κάτσαμε 3 ώρες ταγιάζει. Τι λες τώρα, κάτσε και αυτός, Χριστιανός. Τι τον ήθελες. Έπρεπε να και βρήκες ημερομηνία ή βρήκες λίγο αργότερα. Αν δεν του άρεσε η ημερομηνία, τι θα έκανα. Α. Και βρήκαμε Παρασκευή βέβαια, αλλά 8 η ώρα που θέλαμε το ιδανικό.
Μιλάω πολύ. Ω, καλέ, λέγεσαι. Συνέντευξη δίνεις. Άμα δεν μιλάς πολύ, είναι πρόβλημα. Τέλος πάντων, αυτό θέλω να πω και μετά μιλήστε κι εσείς. Αυτό που θέλω να πω. Μετά τέλειωνε εσύ να πάρουμε μισή φόρμα. Πείτε κι εσείς τίποτα. Εντάξει, να πούμε κι εμείς, έλα. Να πούμε και τα δικά σας. Πείτε και τα δικά σας. Μαριά, το θέμα του παιδιού πότε άρχισε να σας απασχολεί? Το θέμα του παιδιού, δυστυχώς, άρχισε να μας απασχολεί αργά. Α, στην αρχή δεν το είχε στο μυαλό σου. Ήσουν τύπου, άμα είναι να έρθει, κάπως έτσι. Ναι. Ναι. Περνάγαμε και ωραία, χαλαρά. Εγώ νομίζω ότι επειδή είμαστε πάρα πολύ καλά οι δυο μας και επειδή περάσαμε πολλά χρόνια που ήμασταν σε ζευγαράκι, ναι, για καφέ, για ποτό κτλ. Και ο καθένας σπίτι του μετά, θέλαμε να το ζήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε το μεταξύ μας, το ίδιό μας, σε κάτω από το ίδιο σπίτι. Και νομίζω ότι τα ταξίδια μας, ξέρεις, ναι, όταν είχαμε χρόνο, αυτό μας πήγε πίσω. Mm. Οπότε άργησες να μπεις σε μια διαδικασία σκέψης τουλάχιστον. Ναι, ναι, ναι. Και μετά τι, πώς εξελίχθηκε αυτό, δηλαδή... Εξελίχθηκε, ξεκίνησε... Άρχισε να γίνεται μετά να φουντώνει. Γιατί συμβαίνει αυτό, ξέρεις, ξεκινάει χαλαρά. Κοίταξε. Έλα μωρέ τώρα, άμα τύχει έτυχε. Πήραμε την απόφαση. Ναι. Όταν βλέπεις ότι είναι δύσκολο, πορώνεις ακόμα περισσότερο. Να πούμε τις αλήθειες, ναι, 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 τώρα. Έτσι, ναι, έτσι. Ναι. Πορώνησε. Ναι. Το θέλει. Ναι. Όχι ότι δεν το... Το θέλω πάρα πολύ. Mm. Αλλά όταν σου λένε ότι πρέπει να το προσπαθήσουμε αλλιώς και ότι έχουν περάσει τα χρόνια και ίσο οριακά ή... Η γονιμότητά σου έχει, ναι, πέσει λόγω ηλικία. Είναι λογικό αυτό. Ναι. Εκεί το θες ακόμα περισσότερο. Mm. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Αυτό είναι, πιστεύω. Εμείς, όχι με τον Αντώνη, δεν είμαστε ευτυχισμένοι και έτσι. Απλά πιστεύουμε και οι δύο ότι έχουμε πολύ αγάπη να δώσουμε σε ένα παιδί. Αυτό είναι. Ναι. Απόλυτα ισορροπημένο και γενικά το έχουμε δει ισορροπημένα. Τώρα, τι είναι το ισορροπημένο? Και το ισορροπημένο είναι ότι ναι, μεν το θέλουμε, αλλά τα πολλά φάρμακα... Ναι. Κάνεις θεραπεία γι' αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι. Έχω περάσει στιγμές που πρέπει να είμαι χαρούμενη και παράλληλα ξέρω ότι το πρωί μπορεί να έχω περάσει κάπως δύσκολα ή να παίρνω κάποια φάρμακα και να έχω πριστεί ή τα φάρμακα αυτά να μου δημιουργούν νεύρα. Είναι πολλά. Ναι. Αλήθεια. Αχ, να σου πω κάτι. Αυτό που κάνει η Μαρία, ναι, ναι, νομίζω ότι είναι το πιο υγιές όλων. Δηλαδή, πες τα. Πες τα, να, να μην κρύβεσαι. Μια προσπάθεια να αποκτήσει παιδί. Ναι, εντάξει. Άκου να δεις τώρα όμως. Ζούμε σε μια κοινωνία δυστυχώς και πρόσφατα έγραψα και ένα κείμενο γι' αυτό και μου στείλανε πάρα πολλά, ναι, έτσι, ωραία μηνύματα. Ζούμε λοιπόν σε μια κοινωνία που όταν μια γυναίκα είναι παντρεμένη 2 και 3 χρόνια ξεκινάνε οι ερωτήσεις. Ακόμα. Ναι. Πότε θα κάνεις παιδί και γιατί δεν κάνεις παιδί? Δεν γίνεται να κάνει κάποιος αυτή την ερώτηση. Δεν ξέρεις αν μπορεί, αν μπορεί και δεν το θέλει, αλλά οι περισσότερες γυναίκες δεν μπορούνε. Γιατί να μπει λοιπόν η γυναίκα στη διαδικασία να σε ρωτήσει? Εμένα με ρωτάγανε συνέχεια. Πάρα πολύ συχνά. Επειδή παλιά, μωρέ Μαρία, αυτά ήταν, ναι, εύκολα. Ναι, ήτανε... Δηλαδή, ναι, παλιά ήταν, παντρευόταν, ναι, σε 3 μήνες, έμενε ίδιος. Τώρα είσαι 2 χρόνια, 3 ναι, παντρεμένος. Ναι. Παιδάκι θα κάνετε. Ναι. Όχι, δεν θα κάνουμε. Θα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε, πάρουμε ένα σκυλάκι. Όποτε θέλουμε θα, ναι, κάνουμε. Μαρία, επειδή τώρα τα λέμε αυτά. Αυτές οι αλλαγές στο σώμα σου που γίνονται κάθε φορά σε επηρεάζουν, ναι. Δηλαδή... Δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριστο, ναι, γιατί... Τι αλλαγές έχει, πρίξηματα. Πρίξηματα. Πονούς. Όχι, πρίξηματα, ξύλευτα. Και, και διαταραχές ορμονών, οπότε... Καλά, φυσικά. Είναι και το... Πάρτι. Κοίταξε, ναι, ναι, μου πήρα... Και η διάθεση πρέπει να είναι που κατεβαίνει. Ναι. Αυτό πώς το αντιμετωπίζεις? Ισορροπημένα. Ναι. Πολύ. Με καμιά κρίνια στον Αντώνη, αλλά... Εκεί καταλήγει. Ο Αντώνης όλα τα πληρώνει, ναι, ναι, ναι. Ισορροπημένα γενικά. Γιατί εγώ αυτό, όλο με τον Αντώνη μόνο το μοιράζομαι. Ναι. Μαρία, άλλη μια φορά πρέπει. Το όχι. Πώς τα αντιμετωπίζεις? Κάνεις και μια δουλειά, ρε Μαρία, μπορεί να κλείσεις το σπίτι και έχεις να κλαις. Χώρια που είσαι, Μαρία. Εξαρτάται πώς. Ναι. Δεν είναι δεν είναι ωραίο. Τι κάνεις, κλείνεσαι? Όχι, βγαίνω. Ναι. Λέγαμε στην εισαγωγή, έλεγε ο Θανάσης δηλαδή, ότι είσαι από αυτούς που ξέρουμε από τις πιο κανονικές περιπτώσεις ανθρώπων.
Δηλαδή ότι δεν άφησε ούτε τη δημοσιότητα ούτε την τηλεόραση. Άλλη στη θέση να... της. Θα έχει τρελαθεί. Ναι. Θα έχει παλαβώσει που λέω μια λέξη που μου αρέσει. Επειδή όλοι ξέρουμε, ή τουλάχιστον μας αρέσει να το πιστεύουμε, ότι ο χώρος τηλεόρασης, ρε παιδί μου, δεν είναι και ο πιο εύκολος. Είναι σαν αρένα. Εσύ που είσαι σαν αμνός, πώς αντέχεις εκεί μέσα. Αμνός. Ωραία το είπα. Σαν προβατάκι. Προβατάκι. Δυσκολεύτηκα στην αρχή πάρα πολύ και υπήρχαν και στιγμές που έλεγα, αχ, Παναγία μου, τι γίνεται, τέλος πάντων. Ναι. Γενικά. Και αυτό είναι θέμα χαρακτήρα. Δηλαδή, αν θες, ανακατεύεσαι. Ναι, ναι. Αν δεν θες, κρατάς, δηλαδή, πώς να σου πω, τροφή υπάρχει. Άμα δεν πας να φας από αυτά, από εκεί και από αυτόν που στη δίνει, ναι, ναι. Τελείωσε. Δεν σε ανακατέψανε ποτέ. Ναι, όλο και κάπως. Το Kardashians μέσα στην ανακατοσούρα ήτανε. Και πώς την γλίτωσες. Α, την γλίτωσα. Δεν, γιατί εγώ δεν τα συνεχίζω. Κάπως βαριέμαι να ασχολούμαι με αυτό. Το φοβάσαι και όλο αυτό που συμβαίνει. Θέλω να πω ότι... Όχι, δεν το φοβάμαι. Θα πω συγκεκριμένα. Ναι. Επειδή συνέβη και ένα γεγονός με τον Μάνο Παπαγιάννη και με τη Σοφία Παυλίδου, ναι. Θέλω να πω, άσχετα από το τι συμβαίνει, υπάρχει και ένα λαϊκό δικαστήριο της τηλεόρασης, υπάρχουν τα social media, ναι. Που ξαφνικά μέσα σε μία μέρα μπορεί να καταστραφεί η καριέρα. Φυσικά. Αυτό που λες τώρα, γιατί είναι σαν παράδειγμα πολύ πρόσφατο, είναι λίγο σοκαριστικό. Δηλαδή, έτσι όπως έχει γίνει όλο αυτό που... Το έχεις στο νου σου. Κάτσε να πει τη γνώμη σου. Δεν θέλω να πάω στο Μάνο Παπαγιάννη. Ναι, ναι. Θα πω γιατί. Όχι, γιατί όχι. Με το Μάνο Παπαγιάννη και τη Σοφία Παυλίδου, επειδή δεν ξέρω τι έχει γίνει, δηλαδή δεν έχουν ακουστεί και δύο από όσα μου πει στο δικαστήριο μου, ούτε επειδή με ρωτάτε. Δεν ξέρω την ιστορία, ούτε ξέρω τι έχει γίνει ακριβώς. Αυτό όμως που μπορώ να πω γενικά είναι ότι δεν θα συγχωρήσω ποτέ άντρα που σηκώνει χέρι σε μία γυναίκα. Για οποιονδήποτε λόγο. Ούτε αυτό συγχωρώ. Ούτε αυτό το μπατσάκι. Όχι. Ούτε αυτό θα συγχωρεί. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Ναι. Φόρησε αυτό το ωραίο φόρεμα, ήρθε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ μας. Αυτό το μπλε. Μήπως πρέπει να ρωτήσουμε κάτι επαγγελματικά. Συνεχίζεται το still standing. Κάτι άλλο. Δεν τα πούμε και τα τυπικά. Ξέρουμε κάτι άλλο. Θα χορέψεις πουθενά, θα κάνεις τίποτα. Όχι. Πού να δεν χορέψεις. Θα πάει στο ξέρω dancing. Και εγώ τόσα πράγματα υπάρχουν εκεί. Δεν ξανά. Χόρεψα τότε που είχα κάνει τον guest στο Dancing with the Stars και είχα. Μιλάμε τώρα. Σε κουφιαστή. Μπράβο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας πολύ. Ευχαριστώ. Σας αγαπώ, το ξέρετε. Ναι. Σας έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Την Άντση την εκτιμώ πολύ. Είναι μια πολύ αγαπημένη μου φίλη. Και εμένα. Τώρα εκτιμάς και εμένα λίγο παραπάνω. Σε εκτιμώ. Βέβαια, φίλη της Νάνσης, και που εσύ δεν είσαι φίλος, αδερφός, οικογένεια. Σε εκτιμώ και εσένα και πάντα θα έρχομαι όποτε μου ζητάτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε εσάς για πάντα, forever and ever.